είναι αυτή η Σύση. Ε? Η Σύση, κάτσε πάλι. Έλα Σύση. Τι κάνεις εσύ βρε ψυχή. Τι εννοείς γιατί δεν ήρθα εγώ σινεμά. Τι λες παιδάκι μου, εγώ δεν κανόνισα κάτι τέτοιο. Με ποιον είσαι. Με το Μιχαλάκη. Τι σημαίνει. Ε τι να σου πω τώρα, κάτσε δες το έργο με το Μιχαλάκη. Το Μιχαλάκη τον είδα πιο πριν και μου είπε ότι θα πήγαινε να παίξει μπάλα. Ναι, αλλά ο Μιχαλάκης ήταν τώρα με τη Σύση. Λες ψέματα. Είχες κανονίσει να πας σινεμά με τη Σύση και την αίσθησες επειδή ήρθα. Τι λες, παιδάκι μου, αφού ο Μιχαλάκης. Άστο ρε, Άρη. Άσε που μπλέξει και το Μιχαλάκη. Γι' αυτό βαριώσουν με την ταινία. Αϊ παράτα, μην ξέρω. Ρε, Ιφηγένεια. Άρα, Μιχαλάκη, με έκαψες. Ξέρει αυτό τι έκανε και το τραβάω τα αυτή. Μην πεις. Μην πω κατά τα λόγια τι έκανε. Θα επανορθώσω. Θα επανορθώσει, ε. Πού πάτε. Πάμε να επανορθώσει και ερχόμαστε. Προχώρα, ρε Μάλι. Μνήσθητη μου, κύριε. Αγγελοκρουστήκαν τα γόρια μου και τα δυο. Νάτι. Παιδί μου, τι κάνει, σα έκανε το Μιχαλάκι. Ορίστε, σωτήρα σου. Ξέρασε τα. Ε, είμαι ένοχο, εγώ του έκλεισα ραντεβού. Εσύ δεν μου είπε ότι θα πήγαινε να παίξει μπάλα. Όταν λέμε πάω να παίξω μπάλα στην Ελλάδα, εννοούμε πάω να κάνω παιχνίδι. Καλά τα πας. Και πήρε μια φίλη του Άρη τηλέφωνο, της είπε ότι θα πάμε όλοι μαζί στην ΕΜΑ, αλλά τελικά πήγα μόνος μου. Αλλά τελικά πήγε μόνος του, κατάλαβες. Απλά ο Μιχαλάκης θεωρεί ότι μεγάλωσε και τώρα μπορεί να κάνει παρέα και να βγαίνει με 20. Τι νέο κι αυτό. Ρε Μιχαλάκη μου, δεν είσαι λίγο μικρός για τέτοια. Μικρός στο μάτι. Έλα, μην το χοντρένεις, άντε σημάνω τώρα. Μην κάνει κανείς κάτι έξυπνο, αμέσως θα τα ακούσει. Παράσημα πρέπει να μου δώσεις. Να πάρ' το παράσημό σου. Μωρό μου, συγγνώμη που δεν σε πίστεψα. Καλά κάνεις, μωράκι μου, και μου ζητάς συγγνώμη, αλλά θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Εντάξει, άκουσα για αυτή τη Σύση και ζήλεψα. Όχι, μανάρι μου, τι να ζηλέψεις εσύ. Εσύ η καρδιά μου, είσαι το μωρό μου, το α μου και το ωμέγα μου είσαι. Ναι, καλά, όλοι τα ίδια λέτε. Και μόλις βρεθεί στον δρόμο σας μια πιο όμορφη κοπέλα, τα ξεχνάτε όλα. Όχι, ρε μωράκι μου, τι πιο όμορφη. Υπάρχει πιο όμορφη από σένα. Και αν είναι μοντέλο, θεά. Θεά είναι μόνο μία. Ηφηγένεια. Λοιπόν, πρέπει να φύγω τώρα γιατί θα έρθει η βαφτιστήρα της μητέρας μου και πρέπει να πάω να ετοιμαστώ. Η βαφτιστήρα, ε, καλή. Άρη. μισό λεπτάκι, πριν φύγεις, θέλω την αποζημίωσή μου. Γεια. Πεντανόστιμα είναι τώρα τα αυγαλά. Φάει, Ηλία μου, πάρε. Πάρε. Πάρτε βρε, μην τρέπεστε βρε, φάτε. Αμάρ βρε μπάμπι μου, αγάπη μου, με τόσα κρεατικά. Θα μας ανέβει η χοληστερίνη. Φάτε και αφήστε τη χοληστερίνη. Μπαμπά, εμείς δεν ψήνουμε ποτέ. Ε, γιατί εμείς κάνουμε άλλου είδους διατροφή. Δεν τρώμε κρέας. Ε, μωρέ, και αυτή η Ολίβια είναι παράξενια. Είναι το αδυνατό να ζούσαμε σε μια γυάλα δηλαδή. Τώρα τη βρωμάει, τώρα τη ξυνίζει. Όχι καλά, μπαμπά. Η κυρία Ολίβια είναι πολύ καλή. Απλά είναι χορτοφάγος. Όπως τα κουνέλια. Μπάμπι, τώρα γίνεσαι αγενής. Πάντως η Λία μου έχει δίκιο, άντας μου. Μπορούσε η ευλογημένη να έρθει να πάρει έστω ένα μεζέ. Γιατί μας νομπάρει έτσι. Όχι, όχι, πέλεγε μου, δεν τσάς νομπάρει, αλήθεια. Είχε δουλειά. Όχι, όλο δουλειά έχει, όλο δουλειά έχει. Τώρα σε ποιο τα πουλάς αυτά. Ναι, είχε δουλειά, είχε να φέρει μια βαφτιστήρα της που έρχεται από το Βόλο, από το σταθμό. Τι βαφτιστήρα, ωραία, πόσα χρονών. Δεν κρατιέται, ρε, σιγά, ρε. Δεν είναι για τα δόντια σου, Μιχαλάκη, είναι στην ηλικία της ηφηγένειάς μας. Ε, καλέ, ακριβώς το νούμερό του λοιπόν. Δεν στα έχω πει, ο Δον Ζουάν μας τρελαίνεται για μεγαλύτερες. Ε, αγορίνα μου. Καλά, εγώ από περιέργεια ρώτησα. Έχουμε κάτι φωτογραφίες της στο σπίτι μας από τότε που ήταν μικρή. Όμορφη, όμορφη. Χάλια ήταν, σαν τον Κασιμόδο. Καλά, δεν πειράζει, θα βρω άλλη. Τανάη. Κορίτσι μου, σε γνώρισα από τα κοτσιδάκια. Καλώς ήρθες. Η Ολίβια Αγγελινός. Είναι ο Νάς σου, ναι. Μα κάνει Νάς σου, Νονά μου. Νονά μου είναι η Μαριγό. Η Μαριγό, ε.
Δανά. Αχα, αχα, αχα. Η Δανάη. Εγώ είμαι, δεν με γνώρισες. Πώς θα σε γνωρίσω, εσύ έγινες μια κούκλα. Η αλήθεια είναι ότι έχω αλλάξει λιγάκι την τελευταία φορά που με είδατε. Λιγάκι. Αγάπη μου, καλώς ήρθες. Ο Νονός, τα κορίτσια όλοι καλά. Μια χαρά, έλα, πάμε, θα τα πούμε στο μάξι. Πάτε ρε, πάτε ρε. Πάτε, φάτε, μην κοιτάτε ρε. Σιγά ρε, μπαμπα, θα σκάσεις. Να μην παθαίνω τίποτα. Καλά σου λέει το παιδί, αγάπη μου, φτάνει. Έχεις γίνει σαν 9 μηνών έγκυος. Μη φοβάσαι, θα το πάρω σε μπούι. Άμα το πάρεις όλο αυτό σε μπούι, μπάμπη μου, σε βλέπω επιθετικός του Chicago Bulls. Τι έγινε, μπάμπη, χόρτασες? Μπάμπη. Μπάμπι! Μπάμπι, μίλα καλέ! Μπάμπι! 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 Παιδιά μου, άντε που πλήγετε, παιδιά! Μπάμπι! Πλήγετε! Μπάμπι! Μπάμπι! Τι ήταν αυτό! Τι ήταν αυτό! Ηλία μου! Μπάμπι μου! Ηλία μου, σωτήρα μου! Μου ζούσε τη ζωή! Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν με γνώρισε η Νονά. Είχα πολύ καιρό να δω αυτές τις φωτογραφίες. Δεν είχα τάλει στο σπίτι σας. Όχι, η μαμά μου τα έχει πετάξει όλα. Γιατί, τρεπόταν που ζουν έτσι. Λίδια, τι είναι αυτά που λες? Κι όμως τρεπόταν. Όποιος με έβλεπε εκείνη την εποχή έβαζε τα γέλια. Καθόλου ευγενικό αυτό. Μπα, είχα συνηθίσει. Να σου πω, έχεις κάνει πληθυκές. Λίδια. Όχι. Απλά κάποια στιγμή άρχισα χορό και γυμναστήριο. Φόρεσα σιδεράκι για να ισιώσουν τα δόντια μου. Έβαλα και φακούς επαφής για να βγάλω τα γυαλιά που ήταν σαν μπάτι από μπουκάλια. Εντάξει, αυτό όμως που έκανες ήταν καλό για τον εαυτό σου. Και πήρες και την εκδίκησή σου. Ναι, και νιώθω πολύ όμορφα. Είναι ωραία να σε αγαπάνε όλοι. Να σου πω, να σου πω, έχεις αγόρι? Είχα μια σχέση, αλλά έχει έρθει Αθήνα για να σπουδάσει. Τι σπουδάζει? Μοντέλο. Ξενέρωμα, ε. Αναλόγως. Τι αναλόγως? Δεν μου αρέσουν οι άντρες που πουλάνε την ομορφιά τους. Να σου πω την αλήθεια, ούτε εμένα. Α, έχει πιάσει δουλειά σε ένα καφέ. Θες να πάμε μαζί να το δούμε? Και δεν πάμε. Ωραία. Σου είμαι υπόχρεος, Ηλία μου. Κάπαμε, μπάμπη μου, αυτά δεν μου είσαι καθόλου υπόχρεος για τίποτα. Θα στο λέω μια ολόκληρη ζωή. Γιατί εσύ δεν είσαι αδερφός, είσαι πατέρας μου. Τελικά είμαι πατέρας ή αδερφός? Ναι, όλη μου η οικογένεια είσαι. Μέσωσες απ' του χάρου τα δόντια, Ηλία. Μέσωσες. Εκεί πέρα την ώρα δηλαδή που έμπαινα στο τούνελ. Ποιο τούνελ, το Αρτεμισίου? Όχι, μωρέ, μην κάνεις χιούμορ. Το τούνελ, αυτό το τούνελ που στο τέλος είναι άσπρο. Βάψαν το τούνελ στο τέλος άσπρο? Όχι, ένα φως άσπρο έχει, Ηλία. Ένα φως σαν ένας μεγάλος προβολέας. Μπα, βάλανε ηλεκτρισμό στο υπερπέραν. Κάνε χιούμορ, σε κάνε χιούμορ. Πάντως, τι είναι ο άνθρωπος, φίλε? Ναι. Τι είναι ο άνθρωπος, μωρέ, για ένα σουτζούκι, τι σουτζούκι, για μισό λουκάνικο? Ούτε μισό δηλαδή, ίσα που το δάγκωσα και παραλίγο. Δεν ήταν και μισό λουκάνικο, ήταν μια λουκανικάρα. Να με τα συγχωρήσω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχεις δίκιο. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν να έρθουν όλα τούμπα. Όλα τούμπα. Βέβαια, να χάσεις τη ζωή σου. Γι' αυτό και εγώ έχω εξασφαλίσει την οικογένειά μου. Α, εγώ το έχω φροντίσει. Θα μου πεις τώρα τι διαθήκη να κάνω εγώ και τι να βάλω μέσα στη διαθήκη. Αλλά τέλος πάντων. Για κάτσε. Έκανες διαθήκη? Βεβαίως. Εσύ δεν έχεις κάνει διαθήκη? Όχι, δεν χρειάστηκε. Άλλωστε, εγώ την αφήσω στη διαθήκη μου. Έτσι κι αλλιώς μέχρι πέρσι ένα δόντι χρυσό είχα από μια θιά μου. Αλήθεια, ρε μπάμπη, δεν σε ρώτησα ποτέ τόσα λεφτά πώς έκανες? Είχα πολλές θιές. Αγαπούλα μου, τι έχεις? Τι να έχω, ρε πελαγία. Τι λαχτάρα ήταν αυτή που πήρα, τι τρομάρα δηλαδή. Καταλαβαίνεις που να τον έχει καλά ο Θεός αυτό τον Άγιο άνθρωπο το Ηδηλία. Αν δεν ήταν δίπλα να με σώσει τώρα θα βλέπα τα ραδίκια ανάποδα. Παναγίτσα μου, μιλες γουστούσια, σε παρακαλώ αγάπη μου. Δεν λέω. Και καταλαβαίνεις τη θέση μου, ξέρεις τι θα λέγανε όταν θα κυκλοφορούσα μόνη μου? Η πελαγία, η χείρα του μπάμπι. Άπα, ούτε στον εχθρό μου αυτό. Τι παξίλω, το χειρότερο δεν λες, που θα σε βλέπανε στον δρόμο και θα λέγανε να η πελαγία, η χείρα του μπάμπι. Ναι. Να σου πω, αγάπη μου, του χρωστάς μεγάλη χάρη του Ηλία. Πρέπει να του δείξεις την ευγνωμοσύνη σου. Ναι, πώς, πρέπει να του κάνω ένα δώρο, να... Ναι, αυτό είναι. Ένα μεγάλο και ακριβό δώρο. Άσε με, κάτι θα σκεφτώ. Να σου πω, πολύ ωραίο αυτό που φοράς. Σου πάει πολύ. Ευχαριστώ. Αλλά σε αρέσει, το χαρίζω. Σε ευχαριστώ. Και το μπουφάν σου είναι τέλειο. Ωραία, λοιπόν. Εφόσον μου χαρίζει εσύ το φόρημα, σου χαρίζω και εγώ τον μπουφάν. Όχι, δεν πρέπει. Έλα, σου λέω, πάρ' το. Καλά. Ξέρεις κάτι, πάρε και το φουλάρι. Νομίζω ότι του πάει πολύ. Όχι με αυτό το φόρημα, όμως. Φυσικά. Πώς μπορεί η Ευγένεια? Δεν παίζει κανένας γόνατος.
τραπέζι. Ωραίος. Κούκλος. Σε σημείο που αρχίζει να μου ζηλεύω κιόλας. Τι ξέρεις, τη Ρεδανάη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτή η χημεία μεταξύ μας είναι απίστευτη. Ωραία. Ανυπομονώ να το γνωρίσω τότε. Θα το γνωρίσεις. Γειτονάς μου είναι. Αυτό είναι σκέτη φαντασίωση. Ωραία. Δεν πάμε για κανένα καφεδάκι να τα πούμε αναλυτικότερα. Και δεν πάμε. Αγαπημένη μου οικογένεια, γυναίκα μου, παιδιά μου, παραδουλεύτρα μας. Σας κάλεσα εδώ σήμερα γιατί θέλω να σας ανακοινώσω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Συγγνώμη κύριε που διακόπτω. Είναι σίγουρο ότι εγώ πρέπει να παρίσταμαι σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα θα παρίσταση, παρίστασα αργότερα. Κάτσε εδώ να ακούσει τι θα πω. Μακάρι η αμαθής. Τζούλια, σε παρακαλώ, μην μουρμουράς. Ο κύριος έχει να μας ανακοινώσει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει να μας κάνει μια αναμετάδοση. Σε ευχαριστώ, κοκόνα μου. Όπως ξέρετε, λοιπόν, παραλίγο να τεινάξω τα πέταλα. Ευτυχώς ήταν αυτός ο άγιος άνθρωπος ο Ηλίας και μέσωσε. Προφήτη Ηλία μου, μεγάλη χάρη σου. Αγάπη μου, θα μ' άφηνες γύρω στα 30 μου. Καλά, καλέ. Εντάξει, στα 33 μου, πώς κάνετε έτσι. Εντάξει, εντάξει, σταματήστε. Τι έλεγα τώρα, με αποσυντονίσατε. Πού είχα μείνει? Ήσουν εκεί που θα τίναζε τα πέταλα. Μπράβο, παιδί μου. Και για να μην πολυλογώ, άνθρωποι είμαστε. Απρόοπτα σου συμβαίνει στον δρόμο. Μπορεί εκεί που περπατάς να πέσει μια γλάστα να σου ανοίξει το κεφάλι. Να φας κανένα φύκο να σου το ανοίξει τα δύο. Κατάλαβες, να περάσει καμιά διάβαση, να έρθει κανένα τρώει λέει και να σε κάνει χαλκομανή. Να σου πω, ήταν που δεν θα πολυλογούσες δηλαδή τώρα. Έχει δίκιο το παιδί μας, Μπαμπίνο. Μπες επιτέλους στο θέμα. Ναι, ναι, το θέμα μας. Λοιπόν, αποφάσισα μετά από όρημη σκέψη να γράψω τη διαθήκη μου και να αφήσω σε καθένα σας κάτι ξεχωριστά. Ωραία. Εγώ, Μπαμπίνο μου, θέλω να μου αφήσει το μερτικό σου από το κομμωτήριο. Και να μου αφήσει τα μαξάκι, έτσι. Δικό μου τα μαξάκι. Μην ξεχάσει την πισίνα, όλη δική μου. Εγώ θα ήθελα ένα στούντιο ηχογράφησης. Ελπίζω το ποσό που θα μου αφήσετε εμένα, κύριε, να είναι αρκετά σεβαστό. Όπως κάνουν στα καλά τα σπίτια. Μπράβο, ρε, μπράβο, ρε, μπράβο, ρε. Πού σας, πού, πού, πού. Αυτό περίμενα να ακούσω, ρε. Τι περίμενες, Μπαμπίνο μου, δηλαδή. Περίμενα να ακούσω, είσαι πολύ νέος, Μπαμπίνο μου. Θα ζήσεις χίλια χρόνια, τι μιλάς για διαθήκες τώρα. Μπάμπι μου, έλα στα συγκαλά σου. Σταμάτα λοιπόν να λες αυτές τις βλακίες. Πρώτον, δεν χρειάζεται να κάνεις διαθήκη. Είσαι πολύ νέος ακόμα, αγάπη μου. Και τρίτον, τι να την κάνεις την ημάδα τη διαθήκη. Αφού έτσι κι αλλιώς εμείς θα στα φάμε όλα. Μισό λεπτάκι. Το δεύτερον. Δεν υπάρχει δεύτερο, αγόρι μου. Εγώ πάω κατευθείαν στο τρίτο. Σταματήστε να παίζετε τις κουμπάρες. Έννοια σας κι όλοι θα μείνετε ευχαριστημένοι όταν έρθει εκείνη η ώρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι αποφάσισα να αφήσω στον Ηλία το σωτήρα μου. Τι? Τι? Τη διπλανή μεζονέτα. Τα χάδια μου! Δεν έχεις να μου πεις τίποτε? Τι να πω, αφού βλέπεις τρώω, τι θέλεις να πνιγώ πάλι? Κούφια η ώρα, Παναγίτσα μου, που τα ακούει. Έλα βρε, πες μου που από χθες μου το πες μου, Γκοθόδωρο, σε παρακαλώ, με βασανίζεις. Είναι αλήθεια, το αποφάσισες? Θα γράψεις το σπίτι του παιδιού μας στον Ηλία? Θες να τρελαθώ? Μη χειρότερα, Παναγιά μου. Μα, Παναγία, Παναγία, τα είπαμε αυτά. Αυτά δεν αλλάζουν. Γιατί, Μπαμπίνο μου, δεν αλλάζουν? Δεν καταλαβαίνεις ότι αν ήταν ο Ηλίας, το παιδί μας θα είχε σπίτι, αλλά δεν θα είχε πατέρα. Αγία μου, λύσαξες. Ήρθε στο κάτω-κάτω της γραφής, με τέτοια καριέρα που έχει μπροστά τη συμπέτη μας, με τόσες καταθέσεις που έχει στην τράπεζα, έχει ανάγκη αυτό το ψωροσπίτι. Εσύ δεν μου είπες. Δεν μου είπες να κάνω στον Ηλία ένα δώρο που να έχει αξία. Ναι, αγάπη μου. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ σου είπα να του κάνουμε ένα ακριβό δώρο. Αλλά ξέρεις, δεν εννοούσα το σπίτι μας στο Διόνυσο. Εννοούσα, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο ρολόι. Ή ένα πολύ ακριβό βάζο. Κατάλαβες, ή να του χαρίσουμε 5-10, 15 νίκια και χάμω να τελειώνουμε. Όχι όμως το σπίτι του παιδιού μας, το Διόνυσο. Έλα, Χριστέ μου. Μπράβο, ρε Πελαγία, ωραία είσαι. Δηλαδή, πάει στη ζωή του άντρα σου ίδια με ένα ρολόι, με ένα μπουφάνι, με ένα βάζο δηλαδή. Άσε μας, μωρέ. Αχ, πού το πήγες πάλι, βρε, αγάπη μου. Τι είναι αυτά που λες? Αφού ξέρεις πόσο σε λατρεύω, μούργο μου. Εντάξει, λοιπόν. Κάνε αυτό που νομίζεις εσύ σωστό. Εγώ δεν θα σου φέρω αντίρρηση. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η Πελαγία που μ' άρεσε. Τώρα κιόλας θα πάω δίπλα στον Ηλία να το ανακοινώσω. Επ! Ω! Παιδάκι μου, ποιος εσύ! Αυτή που μόλις φίλησες. Με λένε Δανάη. Περιμένω την Ιφηγένεια να πάμε για καφέ. Είσαι η βαφτισιμιά της. Χάρη. Δηλαδή, συγγνώμη.
Όχι. Πάω. Άρη, πού πας? Μέσα, Μωρένα. Έλα, το γνώρισες, η Δανάη. Η Δανάη ή ο Άρης? Πώς γνωριστήκαμε. Φοράει και τα ρούχα σου, το μαντήλι σου. Έτοιμη. Ωραία. Γεια σας. Α, καλώς το Μιχαλάκη. Ξέρεις, Δανάη, Δανάη ο Μιχαλάκης. Είναι η βαφτιστήρα της μαμάς μου. Ωραία πόδια. Μπότες, μπότες θέλω να πω. Σκώσε, ρε, ζήλ μας κάνεις. Άρη, εμείς θα πάμε με την Δανάη για καφέ. Θέλεις να έρθεις? Πώς βέβαια, γιατί να μην έρθω. Να έρθω κι εγώ. Σκώσε εσύ. Εσύ στο σχολείο σου πας. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, πάμε. Μετά από σας. Μα να αφήσει το σπίτι στον Ηλία. Ναι, ναι, όπως το λέει ο Φρόσο μου, είναι αποφασισμένος. Τι να σου πω, βρε Πελαγία μου, πολύ γαλαντόμο άντρα έχεις. Νιώθει, λέει, ότι του χρωστάει τη ζωή του και είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει γι' αυτόν. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, πολύ μ' αρέσει που ο μπάμπης μου είναι τόσο γαλαντόμος. Τώρα, εδώ που τα λέμε, όταν είχε πάθει το οικονομικό στραπάτσο ο Ηλίας και οι δύο δεν θέλατε να του χαρίσετε το σπίτι? Καλά κι εσύ τώρα να το χαρίσουμε. Το σπίτι είναι στο όνομα της Μπετούλας μας. Απλά. Τους είπαμε να μείνουνε όσο καιρό χρειάζεται, όσο καιρό θέλουν. Ναι, χωρίς νίκη. Έλα, βρε, αφού με ξέρεις εμένα τώρα, σκασίλα μου. Λεφτά έχω, μας δύο πράγμα. Τι να σου πω, τέτοια μυαλά έχετε. Άμα το έχει πάρει απόφαση. Ναι. Χαιρετώ τις όμορφες κυρίες. Ω, καλώς τον Άγγελο. Καλώς, φτάνει. Καλώς τον να. Πώς από τα μέρη μας. Πες μου ότι αποφάσισες να σε κουρέψω με την ψηλή επιτέλους. Σγούψε. Σγούψε, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, μαλούμπα. Ούτε ο μαύρος τους Μπόνεϊμ δεν είχε τέτοια φάνα. Βρε κάτω τα χέρια από την ιερή κόμη του Άγγελου. Πάω για μοντέλο. Τι γίνεται, Φωσάκη? Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε, Άγγελε. Δεν ήξερα τι θέλετε να με βλέπετε. Τώρα που το ξέρω, θα έρχομαι πιο συχνά να με βλέπετε. Μάλλον θέλουμε. Τότε μάλλον θα έρχομαι να με βλέπετε. Μάλλον θα σας διακόψω εγώ τώρα. Πρόσω μου. Πήγαινε δε στην κυρία που της πέρασε την αντάβια, μην της φύγει και το μαλλί απ' τη ρίζα όλο. Να κεράσω καφεδάκι. Να κεράσεις καφεδάκι, βαρύ γλυκό διπλό. Έλα. Κάτσε, παλουκό σου. Λοιπόν, λέγε, πώς από εδώ, τι θέλεις? Έχω ραντεβού με τον Μπάμπη. Τον άντρα μου, εδώ. Εδώ, ρε Πελακία, που ήθελες, στο Καραϊσκάκι. Αν ήταν εκεί, θα ήμουν εκεί. Δεν θα ήμουν εδώ. Έλα, πολλά λες, άσε ξυπνάδες λοιπόν. Ο άντρας μου έχει ραντεβού με τον δικηγόρο και μετά μου είπε ότι θα βρεθείτε στο καφενείο. Τότε θα μπερδεύτηκα εγώ. Και τι πάω να κάνω στον δικηγόρο? Μη μου αλλάζει την κουβέντα. Λέγε βρε, τι θέλεις εδώ? Σου γυάλισε η Φρόσο? Τι είναι αυτά που λες, Πελαγία? Δεν τρέπεσαι, παντρεμένος άνθρωπος. Αφήνω εγώ την πετρούλα μου, το στεφάνι μου, το χέλι μου. Το χέλι σου είπες? Πρόσχημα να χάμει σου γλιστρήσει. Είναι από αυτά που δεν γλιστράνε, μη φοβάσαι. Τέλος πάντων, ας κάνω ότι σε πιστεύω. Δίνε του όμως, γιατί ο Μπάμπης δεν θα έρθει εδώ και το ξέρεις. Καλά, δεν κάτσε να πάρω μια τζόνα από το καφεδάκι. Να πω ένα γεια. Μην πεις πολλά. Έχουμε και το καφεδάκι. Δεν θα το πει εδώ. Γιατί? Βέβαια, διότι κατά λάθος πέρασε. Έχει ραντεβού με τον άντρα μου στο καφενείο, αλλά μπερδεύτηκε. Τέλος πάντων, αφού πέρασα κατά λάθος, τον αφήνω τον καφέ και θα περνάω να με βλέπετε. Κατά λάθος. Να σου πούμε για τα φλετζάνι την επόμενη φορά. Άντε! Αμάρε, Πελαγία, πώς κάνεις έτσι? Άσε τον άνθρωπο να εκφραστεί. Μια ζωή την έχουμε. Πού είσαι? Αν θες να συνεχίσεις να την έχεις αυτή τη ζωή που λες, στάσου μακριά από δάφτωνα. Γιατί δεν ξέρεις τι θα πει Πετρούλα. Άντε ρε, Πετρούλα, κοκαλά έχουν εκείνοι καφέδες. Μου φωνάζεις, ρακουδόγυφτε, στο γήπεδο είσαι. Σεβάσου. Δόκτωρ, μόνοι μας δεν είμαστε. Και επειδή είμαστε μόνοι μας, Αγγελέ μου, δεν σημαίνει ότι μπορείς να φωνάζεις έτσι τη γυναίκα σου. Πάτε καλέ, δεν τον παρεξηγώ εγώ τον Αγγελούκο μου. Μπορεί να είναι λίγο μπρούτος, αλλά είναι ο πιο πιστός άντρας του κόσμου. Πασόκο. Ναι, πριγκιπέσα μου. Άντε, κάτι να τώρα όμως, γιατί έχουμε κάτι σοβαρές αντρικές κουβέντες να πούμε. Πείτε τα. Τι αντρικές κουβέντες έχουμε να πούμε? Κοίταξε να δεις, δόκτωρα. Ως γνωστόν, ο κολλητός μου, ο Μπάμπης, είναι ένα εξέχον μέλος της κοινωνίας της Νίκαιας. Και ως φιλότιμος και λαϊκός άνθρωπος που είναι, αποφάσισε να σου κάνει ένα τεράστιο δώρο επειδή νιώθει υποχρεωμένος απέναντί σου. Τα έχουμε πει αυτά, Μπάμπη μου, 100 φορές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Στο κάτω-κάτω, όποιος και να ήταν στη θέση μου, αυτό θα έκανε. Όχι, Ηλία μου, ό,τι και να πεις δεν αλλάζει. Εγώ έκατσα τα βαλακά, το σκέφτηκα, μα τα σκέφτηκα. Και να ξέρεις ότι έκανα τη διαθήκη μου. Αλήθεια, Μπάμπη? Ναι. Έκανες διαθήκη? Ναι. Τι μου αφήνεις? Πατρούλα, σκασμός. Συνέχισε, ρε Μπάμπη. Σε ευχαριστώ, Άγγελε. Για να επανέλθω λοιπόν, Ηλία, έγραψα τη διαθήκη μου, εις την οποία σε συμπεριέλαβα. Σου έγραψα αυτό το σπίτι. Να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου να κάνεις γεράματα. Μην πας σαν το σκυλί στον Νίκη. Πάμε, μου σοβαρολογείς? Ναι, αδερφέ. Ναι.
Σας παρακαλώ, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο ιδιαιτέρως? Φυσικά, ελεύθερα. Όταν λέμε ιδιαιτέρως, εννοούμε οι δυο μας. Παρτικυλέ που λένε και οι Γάλλοι, παρτικυλέ. Λέτε από εδώ, ρε Γάλλοι. Φύγε από εδώ. Τέλος πάντων. Αφήγω. Ηλία, μην πεις τίποτα. Δεν αλλάζει. Να ξέρεις ότι είσαι αδερφός μου. Μομπρού. Μην πριρ. Μην πριρ. Το ίδιο είναι. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Ακούσε εκεί να το αφήσει κοντζόν σπίτι. Το ξέρεις τώρα τον Μπάμπη. Ανοιχτοχέρες μια ζωή και άρχοντας. Ναι, σε σένα άφησε τίποτα. Πώς, την ευχή του. Μάλιστα, τώρα τα οικονομήσαμε. Βρε εσύ, κάτι πρέπει να του κάνεις και εσύ να τον υποχρεώσεις. Μπες και βγάλουμε κανένα φράγκο. Καλά, εσύ είσαι χαμηλά και κουτουρό, ψηλά και μπερδεμένα τώρα. Αχ, μωρέ άγγελε, αυτές οι ξυπνάδες να μην έλεγες μόνο. Μωρέ άγγελε, κουκούτσι μυαλό δεν έχεις. Βρε, εσύ είσαι ο κολλητός του φίλος. Εσύ πρέπει να είσαι ο πρώτος κληρονόμος του. Πας καλά, ρε γυναίκα. Για τον κολλητό μου μιλάμε. Δεν μιλάμε για τον παππού μου. Τι κληρονομίες και αηδίες μου κατεβάζεις τώρα. Συνομήλικοι είμαστε. Στο κάτω-κάτω, πού ξέρεις εσύ αν θα πεθάνει πρώτος αυτός και όχι εγώ. Έλα ρε μωρό μου. Ναι. Έλα Μιχαλάκη. Ναι, με τον μπαμπά σου ημέρα δεν μπορεί να σου μιλήσει αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα. Δεν μπορείς να μιλήσεις, ε. Κάποιος ακούει. Η γυναίκα σου. Καλά, καλά, κλείνω. Πάρε με εσύ όταν μπορείς, ε. Άντε, γεια σου. Φιλάκια. Σε ποιον έστειλες φιλάκια? Σε κανέναν καλέ. Σε κάποιον που δεν τον ξέρεις. Κανόνισε κακομοίρα μου για το καλό σου, το λέω, να μην τον ξέρω. Αλλιώς θα σου δώσω να φας την ντούφα. Το Μιχαλάκη λες, μωρό μου, μωρό μου. Ανέκαθεν. Δεν το έχεις καταλάβει, δεν το έχεις παρακολουθήσει. Γιατί αυτό το παιδί το έχω μια δυναμία εγώ από μικρό. Του κολλητού μου το παιδί, δύο φορές παιδί μου. Έχω γνωστά πράγματα. Εσύ λες πολλά. Και για να λες εσύ πολλά, κάποια μαμουνιά έχεις κάνει. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι και μόνο που το σκέφτηκες. Και μόνο που το σκέφτηκες θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Εγώ είμαι σαν το μωρό στην κούνια. Είμαι τόσο πιστός στην πετρούλα μου που δεν υπάρχει άλλος. Αθώα περιστέρα. Και δεν μου λες αθώα περιστέρα μου. Γιατί πήρες ένα τηλέφωνο και όχι τον Μπάμπη. Φαίνεται τον παίρνει και δεν το σηκώνει. Ποιος ξέρει. Και τι δηλαδή, τι εννοείς τώρα, μου βάζεις χέρι. Δηλαδή θες να πεις κάτι. Θες να πεις κάτι. Δεν σου επιτρέπω, πρόσεξε. Μόνο αυτό σου λέω. Δεν σου λέω. Δεν. Καλά. Κοίτα, θα σου έδινα φιλή τώρα, αλλά θα με απολύσουν. Καταλαβαίνεις, μου έχει πει το αφεντικό, απαγορεύεται. Είναι και τα tips. Μην ξενερώνουν οι πελάτες. Ξέρεις τι βγάζω τα tips. Πουλάς την ομορφιά σου δηλαδή. Γιατί όχι, αφού μπορώ. Ευχαριστώ. Σου λετάκι, τα καφετάκια μας. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστώ. Με τη ρεφρασίνη αυτό το παιδιού με έχει συνεπάρει. Σταμάτα, θα σε ακούσει Δανάη. Και εσένα τι σε νοιάζει? Όχι, δεν με νοιάζει. Απλά εντάξει, από την ώρα που ήρθε η κοπέλα, το χέρι δεν της πιάσει. Εντάξει, δουλεύει. Δουλεύει τον κόσμο, φίλε μου. Πώς θα πας με τη σχολή? Καλά μωρέ, εντάξει. Έχουν αρχίσει να πέφτουν οι προτάσεις για δουλειά, βροχή. Θα μπω σε μία αφίσα, η οποία θα μπει σε όλη την πόλη. Α, ωραία. Έτσι, θα μεγαλώσουν τα tips και τι, με έχουν καλέσει σε μία lifestyle εκπομπή. Να κάνεις τι? Τι να κάνω, τι. Θα έρθω στο γυμναστήριο να πάρουν κάποια πλάνα. Έτσι, θα δείξω καινούργιους κοιλιακούς. Έχεις δει κοιλιακούς? Άλλη ώρα. Καλά. Μετά θα είμαι στο σπα. Εκεί θα κάνω θαλασσοθεραπεία και από κάτω θα έχει μια λεζάντα και θα γράφει. Είμαι ο Πέτρος και έχω κοιλιακούς πέτρα. Καλό, ε! Άκου τι λέει, άκου τι λέει! Είναι δυνατόν. Πάει καλά ο τόπος. Να σου πω, θα κάνουμε κάτι απόψε για να ξέρω να πω στην ονά μου ότι θα αργήσω. Να, θέλω, δεν είναι ότι δεν θέλω, απλά με έχουν καλέσει ένα πάρτι σχεδιαστών τώρα, ένας Νίκης, Μάκης, Σάκης, κάτι τέτοιο και πρέπει να πάω μόνος μου, καταλαβαίνεις. Ειλικρινά, Μπάμπη μου, δεν ξέρω τι άλλο να πω για να σου αποδείξω ότι δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Να μην πεις τίποτα, είναι ανηλυμένη η απόφαση και δεν αλλάζει με τίποτα. Πάλι τα λεμά σου, έχεις αγάπη.
μαλακά μου. Πελαγία μου, εσύ συμφωνείς με αυτό που λέει ο Μπάμπης? Ναι, Ηλία μου, γιατί εγώ τέτοια γυναίκα είμαι. Ό,τι πει ο άντρας μου κάνω να φανταστεί τις εκλογές, μου το δίνει στην τσέπη. Ορίστε, ορίστε, γυναίκα που παντρεύτηκα, όχι σαν και εσένα. Ναι. Πάντως, ειλικρινά, Μπάμπη μου, τέτοια χειρονομία στη ζωή μου όλη δεν έχω ξαναδεχτεί ποτέ πουθενά. Τόσο γενναιόδορη χειρονομία. Ειλικρινά σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Η φιλία σου και η εμπιστοσύνη σου με τιμάει πάρα πολύ. Σιγά, παιδί μου. Τι να κάνω, έχει ξεράθει ο λαιμός μου. Τι βήχα είναι αυτός. Έχει βήχα. Και μέρες τώρα. Λοιπόν, άκουσα. Θα το κολλήσει. Μην εδώ, μην κουνηθεί καθόλου. Έχω κάτι παστίλες από Σουηδία. Θα σε κάνουν περδίκη. Είναι ομοιοπαφητικές βέβαια. Σιγά, σιγά. Πάνω στη σφαίρο. Χτύπα το. Χριστός αγάπη μου. Ο νονός. Δεν μου λες, είσαι ευχαριστημένος τώρα. Κάτσε να τη φέρει. Τσιγάρα! Τι κάνεις με την τσάντα μου? Συγγνώμη, μου άρεσε και ήθελα να τη δω. Σε τρόμαξα, ε? Λιγάκι. Ένα βρε, Λιδιάκη, τώρα ξέρεις το μυστικό μου. Αλλά δεν θα το πεις στην Ωνά, ε? Όχι, το ορκίζομαι. Αλλά ξέρεις ότι η μαμά είναι πολύ κατά του καπνίσματος. Το ξέρω, γι' αυτό δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Αλλά ξέρεις κάτι, θα το κόψω. Το ορκίζεσαι? Το ορκίζομαι. Βρε, Λιδιάκη, το τσιγάρο είναι υποκατάστατο. Κι αν είσαι καλά μέσα σου, θα το χρειάζεσαι. Πολύ καλό αυτό που είπες. Και κάτι άλλο. Να ξέρεις ότι η ομορφιά δεν είναι τα πάντα. Κι εγώ μια ζωή προσπαθούσα να γίνω όμορφη και ακόμα δεν είμαι ευτυχισμένη. Κλίτσα μου. Γεια σου, Δανάη. Γεια. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, μωρέ? Συνήθεια. Ωραίο αμάξι. Ωραίο, αλλά δανεικό. Θα με πας μια βόλτα. Μ' αρέσουν πολύ τα κάμπριο. Α, και σένα. Και της Ιφηγένειας. Γι' αυτό το τσίπισα από ένα φίλο και είπα να έρθω να την πάρω να πάμε καμιά τσάρκα. Αχ, βρε Άρη, πολύ σε θαυμάζω. Εμένα, γιατί? Ένα, σήμερα στο καφέ είχε συνέχεια αγκαλιά την Ιφηγένεια. Τώρα την περιμένεις εδώ έξω στη νύχτα. Μακάρι να ήταν έτσι και ο Πέτρος. Εγώ ήρθα εδώ για να τον δω και αυτός δεν νοιάζεται καθόλου. Αλήθεια, πώς φάνηκε? Ο Πέτρος... Άστο καλύτερα. Μακάρι να ήταν σαν και σένα. Που είσαι ωραίος εννοώ, αλλά δεν το ξέρεις. Να είσαι καλά. Και φιλάς και υπέροχα. Ε? Δανάη! Ιφηγένεια! Βγήκα λίγο να πάρω αέρα. Έλα. Μην ανησυχείς, θα σε καλύψω εγώ στην Ωνά. Αρκεί και εσύ να μην πεις για το τσιγάρο. Δεν θα πω. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραίο. Είδες, μόλις μου είπες ότι σ' αρέσει το ταγκάμπριο, τσίπισε ένα. Πάμε τσάρκα. Πάμε, ναι. Θα μου πεις τι έκανε η Δανάη εδώ? Η Δανάη, μωράκι μου, βγήκε για να κάνει ένα τσιγάρο και... Τίποτα, ήρθε και μου μίλησε. Μου είπε ότι της αρέσουν τα κάμπριο. Και μπήκε χωρίς να την προσκαλέσω, έτσι. Αυτό που φοράγε ήταν δικό μου. Σου άρεσε? Πάνω σου μ' αρέσει πιο πολύ. Δεν τη βρίσκεις όμορφη? Τώρα αυτή την κουβέντα γιατί την ανοίγεις? Πες μου την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι εσύ μ' αρέσεις και μάτια γυάλι δεν έχω. Και ξέρεις τι λέω? Ότι λέμε πολλά. Έλα, μπρε Άρη, κάτσε λίγο να μιλήσουμε. Σταμάτα. Εντάξει, θα μιλήσουμε. Αλλά μετά. Έλα, βρε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα άλλο τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, μάτι. Ας μιλήσουμε. Ωπα ρε, επειδή έκανες τη διαθήκηση πρέπει να μας σκοτώσει. Μου έδωσε κάτι παστίλες για το βήχα ο Ηλίας και από τότε με έχει πιάσει νύστα. Μα όταν νιστάζουμε, αγόρι μου, δεν οδηγούμε. Την πέφτουμε και κοιμόμαστε. Το ξέρω, ρε γαμώτα, αλλά με παρακάλεσε να το κατεβάσω στο κέντρο. Απεργούνται τα ταξί και αυτός είναι μονός, δεν κυκλοφορεί. Για κάτσε. Δηλαδή, ο Ηλίας σε έβαλε να οδηγήσεις. Και πότε είπες ότι σου έδωσε τις παστίλες ο δόκτωρας? Χθες. Πριν ή μετά που του είπες ότι του γράφεις στο σπίτι με τη διαθήκη? Τώρα πριν, μετά, τι σημασία έχει? Κάτι δεν μ' αρέσει. Ο Αρτσίδας δεν πέφτει ποτέ έξω. Άκου που σου λέει ο αδελφός σου, Άγγελος. Ο Ηλίας, ρε, αποκλείεται.
Και πώς πέρασες το πάτη του σχεδιαστή? Α, ωραία. Είχε και μοντέλα. Να σου πω, θα σε δω σήμερα πριν πας στο καφέ. Α, ξέχασα. Έχει σολάριο. Πρόσεξε μην καείς, έτσι. Έγινε, Πέτρο, τα λέμε. Γεια. Τι έγινε? Άσε με ρε, Ιφηγένεια, τέρμα. Να μου λείπουν αυτά. Θα τον χωρίσω. Μακάρι να έβρισκα κάποιον άλλον, να τον πάω εκεί μπροστά στα μούτρα του στον μπαρ, να τον κάνω να βγει από τα ρούχα του. Και αυτός άλλο που δεν θα ήθελε να δείξει τους κοιλιακούς του. Μακάρι να έβρισκα κάποιος στον Άρη. Είναι αρενοπός και τόσο γλυκός ταυτόχρονα. Και σε νοιάζεται κιόλας. Ναι, είμαι πολύ τυχερή που τον έχω. Να σου πω, ο Άρης έχει δύο φίλους που είναι πολύ καλά παιδιά σαν κι αυτόν. Θέλεις να τους γνωρίσω? Ναι, και να πάμε στον μπαρ του Πέτρου. Τελειώ. Τέλειο. Αυτό θα κάνουμε. Καλέ, τι καθόστε και τον καμαρώνετε τον πατέρα σας, κοιμάται, ε? Σίγουρα. Τι εννοείς, παιδί μου, σίγουρα? Ο μπαμπάς όταν κοιμάται ροχαλίζει. Α, καλά λες. Μπαμπί, μπαμπίνο μου, ξύπνα. Καλέ, μπήκανε κλέφτες και μας αδειάζαν το σπίτι. Μπάμπι, ξύπνα. Ο Ολυμπιακός έχασε 8-0 από το Θρασίβουλο. Δεν είναι αστεία αυτά, βρε μαμά. Δίκιο έχεις, αγόρι μου, συμφωνώ. Για δεν ξυπνάει. Μπάμπι, καλέ μπάμπι. Αχ, μπάμπι μου, γλυκέ μου γείτονα. Πόσο μου έλειψες. Τι ωραίο σπιτάκι είναι αυτό. Το έφερα στο φίλο μου τον Ηλία να του το δώσω. Αχ, τι ευγενικός που είσαι. Μα πού είναι, δεν τον βλέπω. Αχ, ένα λεπτό. Ηλία! 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 Εδώ είμαι, μπάμπι μου. Ηλία, τι κάνεις με το μαχαίρι, θα μαζέψεις λάχανα? Όχι, μπάμπι μου. Θα μαζέψω παραπούλια. Όχι! Αγάπη μου, με σκότωσε! Τι είναι αυτά που λες, είσαι με τα σωστά σου, τι έπαθες, παιδάκι μου? Πελαγιά, είδα έναν εφιάλτη. Τι έπαθες, καλέ μπαμπά? Τι κάνετε εσείς εδώ, πηγαίνετε στα δωμάτια σας. Φύγετε, φύγετε, φύγετε γρήγορα. Αγάπη μου, με τρομάζεις, μην κάνεις έτσι, πες μου, καρδιά μου, τι έχεις? Αυτός! Ποιος αυτός? Αυτός ήρθε να με σκοτώσει, αυτός! Ποιος αυτός ο άνθρωπος, αυτός που περπατάει πάντα σκυφτός, μα τι λες τώρα? Όχι! Ο Ηλίας, ο αδερφός μου, που του χάρισα το σπίτι! Τι είναι αυτά που λες, αγάπη, μην παραλογίσαι. Ο Ηλίας δεν το ξέρει καν. Αμάν και τι κάναμε για να τον πείσουμε? Δεν ξέρεις τι, ο Χιάδη Μούτσουν είναι. Επίτηδες το έκανε. Κατάλαβες? Γιατί? Πήρε κάτι παστίλες. Παστίλες οι οποίες μου είπε ψέματα ότι είναι για το Βίχα. Μέσα αυτές είχαν ναρκωτικό. Ήλπιζε ότι εγώ θα τις έπινα. Θα με πιάνει στη Λία και εκεί ποδηγάω πάνω στα βουνά στο Διόνυσο. Θα φύγω σε μια στροφή και θα καρφωθώ στον κρεμό. Αγάπη μου, αγάπη, μη λες τέτοια, σε παρακαλώ. Μη σου σάλεψε. Αγάπη, θα σε πάω στους καλύτερους γιατρούς. Δεν υπάρχει, δεν θα σε αφήσω έτσι. Σε παρακαλώ. Ο Ηλίας είναι αδερφός, το καταλαβαίνεις. Τι είναι αυτά που λες? Όχι, ο Άγγελος είναι αδερφός μου. Αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Τα ίδια έπαθε ένας γέρος ναυτικός γνωστός του. Α, έτσι λοιπόν εξηγούνται όλα, πες του αυτού νου, να μην ξανανοίξει το στόμα του, γιατί έχω πολλά ράματα για τη γούνα του. Κατάλαβες, αγάπη μου? Του Άγγελου. Του Άγγελου, βέβαια, γιατί δεν μιλάω, δεν μιλάω. Αλλά μην τα ανοίξω το ρημάδι μου και κυρίως μη στείλω την Πετρούλα και γίνει ο χαμός. Ξέρει αυτός, θα καταλάβει. Ξεκόλα, παιδάκι μου. Ξεκόλα, λέμε. Ωραία, φίλε, τι μωρό είναι αυτό, κόλαση, τα έχω δει όλα. Ναι, καλό είναι. Τι καλό. Την απαγάγω, πάμε σε ένα ερημικό νησί και μένουμε εκεί για πάντα. Αμπά, κάνετε και παιδάκια? Όχι πάνω από 5. Μην χαλάσει αυτό το θεϊκό κορμί. Αχ, μάλιστα. Κάντε όρμα της. Να ορμήσω, ρε φίλε. Έχω χάσει τα λόγια μου. Πάω να της πω κάτι, την κοιτάζω και κολλάω. Πώς κάνεις εσύ, παιδάκι μου, θα σε περάσει για ηλίθιο. Σοβαρέψου. Λοιπόν, άκουσα. Ορμά της τώρα. Που αυτός είναι στον κόσμο του. Αυτή είναι μόνη της και ευάλωτη τώρα. Καταλαβαίνεις, το έχει ανάγκη. Ρε, εσύ τι είναι αυτός, ρε. Συνέχεια κάνει κοιλιακούς. Τι ψωνάρα είναι αυτή. Ναι, άστον αυτόν τώρα. Εσύ συγκεντρώσου στο στόχο σου, καταλαβαίνεις. Ναι, πώς. Πώς, ε. Κάτσε να σου πω. Ηφηγένεια. Μωράκι μου, έλα να σου πω εσένα που θέλει να σου πω. Έλα να σου πει. Πάω. Πάω. Λοιπόν, Δανάη, τι νέα, πώς πάει η ζωή? Ευχαριστημένη. Τέλεια, τι να σου πω. Καλά, μη χαλιέσαι. Παίρνα καλά και άστον αυτόν. Μάλλον έχεις δίκιο. Ώστε είναι αλήθεια, σου έγραψε το σπίτι και πότε περίμενες να μου το πεις, Ηλία? Ειλικρινά. Ειλικρινά. Όταν ομιγέννητο θα ανοιγόταν η διαθήκη. Δηλαδή, αν δεν
δεν το έλεγε η Μπέτη στη Λυδία μας, εγώ θα ήμουν υποχρεωμένη μια ζωή στον Πάπη, χωρίς να ξέρω το λόγο. Ήθελα να μου δείξει ο άνθρωπος την ευγνωμοσύνη του. Α, σου έστειλε λουλούδια. Ήθελα να μου στείλει κάτι λίγο πιο ακριβό. Λοιπόν, άκου να δεις, πρωί-πρωί αύριο θα τον πάρεις από το χεράκι, θα πάτε στο συμβολαιογράφο και θα αλλάξει τη διαθήκη μπροστά σου. Ξέρεις πόσες φορές προσπάθησα να το αλλάξω γνώμη, είναι αμετάπιστος. Καλά, καλά αυτός. Η Πελαγία πώς αντέδρασε, αφού το σπίτι ανήκει στην Πέτη. Η Πελαγία συμφωνεί απολύτως, γιατί η Πελαγία κάνει ό,τι της πει ο άντρας της. Τι τρελό οικογένεια, τι τρελό οικογένεια! Ναι, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε, αγάπη μου, ότι πίσω από τη λαϊκή τους κουλτούρα και τους αδιάκριτους τρόπους τους, κρύβουν μια ψυχή μεγαλείο. Θα το παραδεχτούμε, αγάπη μου. Ξέρουμε ότι η οικογένεια μου στο ξύδι έχει κάνει πολύ περισσότερα για μας από ό,τι θα έκαναν οι ίδιοι μας οι γονείς. Αλλά αυτό ακριβώς είναι ένας επιπλέον λόγος για να μην δεχτείς. Βρε, δεν πείθεται ο Μπάμπη, σου λέω. Να πιστεί! Να πιστεί! Να το φοβερήσεις, να πιστεί! Και πώς να το φοβερήσω, δηλαδή. Τι να του κάνω, μπου! Να το κάνεις μπου! Ξέρω εγώ, να το φουτίξεις από το λαιμό. Να του πεις ότι θα φύγουμε, θα πάμε στο φεγγάρι, θα πάμε στα Αστέρια, θα πάμε στη Σουηδία, ξέρω εγώ. Αυτό είναι. Πώς δεν το σκέφτηκα. Ο Μπάμπης και η Πελαγία θα έκαναν οτιδήποτε προκειμένου να μην μας χάσουν από γείτονές τους. Πεπρωμένων φυγήν αδύνατον. Είμαστε οι λατρεμένοι τους γείτονες. Μωράκι μου, ένα σπολιγάκι. Καλά. Μου είπε πιο πριν η Ιφηγένεια ότι είναι νονά σου αυτή η διάσημη φωτογράφος, η Νόνικα η Γκαλινής. Ολίβια Γαλινού τη λένε. Καλά, αυτή. Γιατί δεν μου το είπες. Και γιατί να σου το πω. Βρε ψυχή μου, βρε μορφιά μου, εσύ. Αυτά τα πράγματα τα λένε, δεν τα ξεχνάνε. Πέτρο, πας καλά. Λοιπόν, έχω μια καταπληκτική ιδέα. Θα την πάρεις τηλέφωνο, να της πει σήμερα το βράδυ να κανονίσουν να βρεθούμε έτσι οι τρεις μας, να φάμε κάτι, να πιούμε, να κανονίσουμε μια φωτογράφηση, κατάλαβες. Και εγώ πέστης, κάνω και σολάριο. Και σολάριο. Δεν έχω πρόβλημα. Και λεύκανση. Και λεύκανση. Ναι. Πέτρο μου. Έλα. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Τι αγάπη μου. Να πας στο διάλογο και εσύ και η Κυριακή σου. Πότε σχολάς. Πότε. Μπα, πώς και από τα μέρη μας. Για σένα ήρθα, μωρή φιλενάδα, γιατί μπορεί να σκοτωνόμαστε μια ζωή, αλλά κατά βάθος σ' αγαπάω, βρε Αλεπού. Τόσα χρόνια φίλες είμαστε. Καλέ, τι ξαφνικές καλώς είναι συναυτές μαζί μου. Θέλω να έρθει στο κομμωτήριο. Α, πες το έτσι, ντε, για αγκαρία με θες, είπα κι εγώ. Όχι, παιδάκι μου, να σε χτενίσω θέλω. Σήμερα, τι λες. Τσάμπα. Ε, βέβαια τσάμπα. Εδώ άλλες κι άλλες βρεχτενίζω τσάμπα. Από σένα θα πάρω λεφτά. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν. Καλέ, ναι. Γιατί να μην το εκμεταλλευτώ. Δεν σε πιάνουν και κάθε μέρα οι καλοσύνες μαζί μου. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν. Μην αργήσεις. Έτσι. Πάω πάνω να κάνω έκπληξη στην Όλιβ. Να στρωθώ στον καναπέ, να μπει και να χαρεί πολύ. Άντε, τσάω. Πω, πολύ σκόνη όμως αυτό το σπίτι. Άχρηστες όλες, τι να πω. Πελαγία, από πού μπήκες? Σε αυτό το σπίτι μπορείς να μπεις από παντού, Ολίβια. Κινδυνεύουμε, είμαστε στο έλεος των κακοποιών και των κλεφτών. Τι είναι αυτό, τι κάνουμε? Καλέ κυνηγούνται. Όχι, εγώ. Τι κάνουμε, καλέ άνθρωποι. Κάτι σκοτωθεί ο άνθρωπος. Βοήθεια, μια κυνηγάει να με σκοτώσει. Έχει καραπίνα. Μπορεί, τι έπαθες? Αγάπη μου, βγες από τη χαμοκέλα, τι κάνεις εκεί πέρα? Με σημαδεύουμε την καραπίνα! Δεν μπορεί να σοβαρολογείς, Μπάμπη. Ηλία, τι συμβαίνει? Καλέ, Ηλία, σου μιλάω, τι έγινε? Βγάλε τα αυτά από τα αυτιά σου να ακούσεις, παιδί μου. Συγγνώμη. Τι συμβαίνει, τι έγινε? Παιδί μου, τίποτα. Εγώ ήμουν στην αυλή και έκανα εξάσκηση για τη σκοποβολή, γιατί θα λάβω μέρος στο Λονδίνο. Στους Ολυμπιακούς του 12, ναι, σκοποβολή επιπάγου. Και πέρασε ο Μπάμπης και άρχισε να τρέχει. Ε, αυτό ήταν, θα τον επνίξω τον Άγγελο. Ηλία μου, μην μας παρεξηγείς. Μπάμπη, σήκω τώρα και ζήτα συγγνώμη από τον Ηλία αυτή τη στιγμή. Γιατί τι έχει συμβεί? Α, στα πού να στα εξηγώ. Τίποτα. Κάτι αστιάκια του Μπάμπη, Ηλία μου, μα συγχωρεί πολύ. Μπάμπη, πες ότι έκανε αστιάκια. Ναι, πλάκα κάναμε. Τρελαθήκαμε στα γέλια. Άντε, πάμε τώρα, πάμε. Γεια σου, Ηλία. Α, καλέ! Τα θέλω αυτά τα ακουστικά! Τι τα θες? Να τα φοράω όταν κάνει πρόβες η μπετούλα μου και μπαίνει τα αυτιά με την τσιρίδα της. Τσάου, τσάου! Μα να μην έχουν καθόλου ολυμπιακό πνεύμα αυτοί οι άνθρωποι. Και πώς αισθάνεσαι τώρα? Νιώθω λίγο απογοητευμένη. Με τον Πέτρο. Με τον εαυτό μου. Μα δεν γίνεται. Δηλαδή κάθε φορά που γνωρίζω κάποιον και κάνω μια σχέση νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και σιγά σιγά καταλαβαίνω πόσο λάθος έκανα. Ναι, αλλά τα λάθη μας μαθαίνουν. Ναι, αλλά δεν θέλω να μάθω, ρε Ιφηγένεια. Να ερωτευτώ θέλω. Τουλάχιστον να μείνω ερωτευμένη για μερικούς μήνες. Και, τον Πέτρο τον ερωτεύτηκες? Τώρα θα σου πω όχι. Αλλά αν με ρωτούσες την πρώτη μέρα που το γνώρισα, θα σου έλεγα ναι. Μάλιστα. Και πώς γνωριστήκατε, εκείνος πλησίασε? Ήταν σε ένα πάρτι ενός κοινού φίλου. Αλλά εγώ τον πλησίασα.
Και δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Εσύ με τον Άρη? Εγώ με τον Άρη σου είπα. Γείτονες είμαστε, δεν ήταν και δύσκολο. Αυτό σε πλησίασε? Ναι. Και στην αρχή τον απέφευγα συνέχεια. Γιατί? Γιατί είχα δυσκολίες προσαρμογής και γιατί είχα και μία σχέση στη Σουηδία. Α, και τον παράτησες για τον Άρη? Και για τον Άρη και λόγω εξπεριμεντήρα. Τι σημαίνει αυτό? Ήθελε να δοκιμάσει καινούργιες εμπειρίες, ήθελε να πειραματιστεί και με τα δύο φύλλα. Σοβαρά? Καλά σου έτυχε κάτι τέτοιο. Ναι, μου έτυχε. Και αν δεν ήταν ο Άρης, θα είχα αρχίσει τα αντικαταστατικά. Να σου πω, δηλαδή τώρα εσύ με τον Άρη είσαι πολύ ερωτευμένη. Γιατί ρωτάς? Απλή περιέργεια. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Ικανοποίησα την περιέργειά σου? Ναι, οκ. Okay. Και φαντάζομαι και εκείνος το ίδιο. Όχι. Τι όχι? Όχι, μην το φαντάζεσαι. Να είσαι σίγουρη. Δηλαδή, βρε Ηλία μου, αν πάρεις αυτές τις παστίλες για το βήχα και πιείς και αλκοόλ, σε πιάνει η νηστιλία. Τι σε πιάνει? Για τέτοιο. Η πινηλία, θες να πεις. Πινηλία. Ναι. Βέβαια, όλα τα χάπια με αλκοόλ έχουν παρενέργειες. Αλλά και εγώ που να ξέρω ότι πονάει ο λαιμός σου και θα κάτσε να πλακωθεί στις μπύρες. Είμαι κι εγώ ώρες. Εντάξει, μην κάνεις έτσι, μην νιώθεις άσχημα. Δεν νιώθω άσχημα, μωρέ, απλά να. Ναι, ξέρω ότι σκέφτεσαι, μπάμπη, και με συγχωρίζει τον εκβιασμό, αλλά δεν μου άφησες περιθώρια. Δεν μπορούσαμε να δεχτούμε άλλη μια τέτοια προσφορά. Ναι, αλλά και εσύ, ρε Ηλία, να με εκβιάσεις τώρα ότι θα φύγεις από το σπίτι αν δεν αλλάξω τη διαθήκη. Ναι, η ιδέα της Ολίβια ήταν αυτή. Είναι κι αυτή μία. Πάντως τώρα που τα τακτοποίησα και γύρισα τη διαθήκη στην Πετούλα. Είσαι ευχαριστημένος, ε? Και με το παραπάνω, γιατί αυτό ήταν το σωστό. Είμαι κακούργος, μωρέ. Όχι, ρε Μπάμπη, δεν είσαι. Όχι, κακούργος. Όχι, όχι, όχι. Είμαι Ηλία. Είσαι ο καλύτερος άνθρωπος, Μπάμπη. Δεν είσαι φίλος. Είσαι αδερφός. Ρε Ηλία, σου έχω κάνει ποτέ μια αγκαλιά? Να. Θα σου ξανακάνω. Σιγά, Μπάμπη. Σιγά, Μπάμπη. Περνάει κόσμο, Μπάμπη. Γεια σας, γεια. Τζα! Άγγελε! Μου κλέβω! Έλα από μέσα, έλα από μέσα! Το πες και το έκανες όμως, ε! Ποιο κουκλάρα μου! Ότι θα έρχεσαι πιο συχνά! Τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας! Πελαγία! Πελαζή, πώς από εδώ, τι χαμπάρια! Πώς από εδώ εγώ, βρε! Ανάθεμάσαι! Εσείς, τι κάνετε, παιδιά μου, όλα καλά? Έδεσε το γλυκό ή μπας και έπεσε περισσότερη ζάχαρη και σωρόπι και σας ζαχάρωσε? Βρε Πελαγία, βρε Πελαγία, παρεξήγησες. Ο Άγγελος ήρθε εδώ γιατί επειδή... Ας τα κούκλα, μην κουράζεις, σε λυπάμαι, μωρή μαύρη. Πού να βρίσκεις τώρα δικαιολογίες γιατί ήρθε? Θα σου πω εγώ όμως γιατί ήρθε. Έχει ραντεβού με τη γυναίκα του. Βέβαια, την Πετρούλα. Τι πράγμα, θα έρθει η Πετρούλα από εδώ? Αμάν, 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 μη μου λες τέτοια. Από ώρα σε ώρα, γι' αυτό το καλό που σου θέλω, εξαφανίσου. Γίνε άνεμος και εξαφανίσου. Τώρα έφυγες. Γίνομαι άνεμος, γίνομαι. Προσάκι, τα λέμε. Τι τα λέμε, βρε. Τι τα λέμε. Θα τα πούμε όταν αποφασίσεις να σου κλαδέψω αυτό το θάμνο που έχεις για μαλλί. Κοίτα εδώ, μαλλί. Ρε, ας το θάμνο τώρα, μην έρθει άλλη και έχουμε κανένα κακό συναπάτημα. Γεια σας. Κοίταξε το, βρε. Κοίταξε. Ποιον άντρα καμαρώνεις, ο κουταλιανός. Σε αφήσαμε μοναχούλα σου, γλυκιά μου, Λοιπόν. Μονά. Λέω να φύγω αύριο. Γιατί, αγάπη μου, τόσο γρήγορα? Μας βαρέθηκες? Όχι. Απλά ήρθαν εδώ το αγόρι μου και αυτός δεν ασχολείται καθόλου μαζί μου. Μαλώσατε? Είχατε κανένα καυγαδάκι? Όχι ακριβώς. Απλά άρχισε να ενδιαφέρεται για μένα όταν έμαθε ότι η νονά μου είναι φωτογράφος διασημοτήτων. Μάλιστα. Θες μήπως να μου ζητήσεις κάτι, να κάνω κάτι, να βοηθήσω? Όχι, όχι, νονά μου. Δεν θέλω να κάνεις τίποτα. Απλά δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Είναι μοντέλο, ε. Ξέρεις, αυτό το επάγγελμα... Να το χαίρετε. Αμάν πια με την ομορφιά. Οι άνθρωποι έχουν γίνει τόσο επιφανειακοί. Έτσι μου έρχεται να κουρέψω τα μαλλιά μου γουλή, να φορέσω τα γυαλιά μου και να αρχίσω να τρώω σαν αρκούδα και σε όποιον αρέσω. Κάντο. Άμα είναι λύση αυτό. Ε. Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Είναι πολύ επιφανειακή η εποχή μας. Αλλά εσύ δεν πρέπει να επηρεάζεσαι. Λοιπόν, άκου τη συμβουλή που θα σου δώσει η νονά σου. Να ψάξεις να βρεις τα δικά σου θέλω, μωρό μου, και να τα επιβάλλεις. Να αγαπήσεις τη Δανάη για αυτό που πραγματικά είναι, με όλα αυτά τα υπέροχα, αλλά και τα κακά που έχει. Κοίτα, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και κρατάει μια ολόκληρη ζωή, αλλά πίστεψέ μου, είναι πολύ πολύ καλύτερα έτσι. Λοιπόν, θέλω να προσέχεις τον εαυτό σου, να τον αγαπάς, και να ξέρεις ότι η πραγματική ομορφιά
είναι αυτή που πηγάζει από μέσα μας. Έτσι. Να παλέψεις να βρεις αυτό που σου αξίζει, μωρό μου. Θα προσπαθήσω. Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ. Κοριτσάκι μου. Έτοιμη! Πάντως, βρε, Πελαγία μου, στο χέρι δεν σε φτάνει καμιά. Αχ, σε ευχαριστώ, μωρή φιλενάδα. Φρόσο, έλα να δεις τη φίλη μου, σ' αρέσει? Α, πολύ ωραία, Πετρούλα. Σου πάει πολύ. Φροσάκι μου, δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να πάω να το δείξω στον άγγελό μου. Στον άγγελό της. Ξέρεις ποιος είναι ο άγγελός της? Ο άντρας της, καλέ. Δεν τον θυμάσαι? Μπα, ο Μηδρό. Κορίτσια μου, να φύγω εγώ τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, βρε Πελαγία μου. Δεν έχω λόγια. Πάντα βρίσκεις τρόπους να με εκπλήσεις. Είναι που σ' αγαπάω, μωρή. Άντε, να πας το καλό. Γεια σου, Φροσάκι μου, τα λέμε. Ναι, εννοείται, εννοείται. Εντάξει, συγγνώμη. Με την Πετρούλα Χρυσή μου μπορεί να έχουμε βγάλει τα μάτια μας 100 φορές, αλλά αγαπιόμαστε. Είμαστε φίλες, κυρία μου. Και η φιλία για μένα είναι πράγμα ιερό. Κατάλαβες, δεν μπορούσα εγώ να ξέρω κάτι που ίσως της κατέστρεφε την οικογένεια και να της το έκρυβα. Και να ξέρεις ότι η Πετρούλα τον αγαπάει τον άγγελο. Εντάξει, βρε Πελαγία μου, να σου πω, εγώ δηλαδή δεν κάναμε και τίποτα σπουδαίο. Ένα αθώο φλερτάκι εκεί πέρα. Το ξέρω. Αλλά αυτά τα αθώα φλερτάκια είναι που πρέπει να τα σκοτώνουμε όσο είναι ακόμα μικρά. Και εν πάση περιπτώσει έχουν μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Και μην κοιτάς που αυτός ο βλάκας είναι μουρντάρης. Την αγαπάει και αυτός τη γυναίκα του. Είπαμε, Πελαγία, συγγνώμη. Τέλος πάντων. Εμένα δηλαδή δεν με θεωρείς καθόλου φίλη σου? Σε θεωρώ, βρε, σιγάνο παπαδιά. Άντε, κάτσε να σε κουρέψω λοιπόν. Γεια σου, Τανάη. Γεια σου, Άρη. Τι γίνεται? Τι με ήθελες? Δεν είμαι και πολύ καλά και ήθελα σε κάποιον να μιλήσω. Η Ιφηγένεια? Είναι στο δωμάτιό της και διαβάζει. Πρέπει να τα πούμε τότε, Είπα στον Πέτρο να χωρίσουμε και ότι δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ. Κρίμα. Δηλαδή, τουλάχιστον το ξεκαθάρισες, Αυτό με ήθελες. Περίπου. Και να σου πω ότι είμαι πολύ μπερδεμένη. Με σένα. Μένα? Ναι. Και αύριο φεύγω. Νομίζω πως... Δηλαδή, θυμάσαι πως γνωριστήκαμε με εκείνο το φιλί? Το κατά λάθος φορούσες τα ρούχα της Ιφηγένειας. Ναι. Δηλαδή, δεν σου άρεσε? Everything's nothing without you. Δανάη, Δανάη, να σου εξηγήσω. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις τίποτα. Απλά ήθελα να τον νιώσω άλλη μια φορά. Έτσι, για να ξέρω τι ψάχνω από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αντίο. Γενιά. Γεια σου, Κοσέτο. Επίμονο το ακούω. Ναι. Έφυγε η γυναίκα μου? Ναι. Με συγχωρείς που έφυγα έτσι, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Καταλαβαίνω. Προσάκι. Γουστάρεις να πάμε για κανένα ουζάκι? Ναι, γιατί όχι. Μ' αρέσουν πολύ τα ουζάκια.